Οι κάτοικοι της τοπικής κοινότητας κόμματος του Δήμου Λαμιαίων συνεχίζουν το δίκαιο αγώνα τους. Κατέθεσαν σήμερα ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας προτάσεις και σχετικά έγγραφα για την καθαίρεση του κόμβου Λαμίας. Υπάρχει κάποια καινούργια λεπτομέρεια που... Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Περιμένουμε από τους αντιδίκους, το Ελληνικό Δημόσιο και τον Αυτοκινητόδρομο, να προχωρήσουν στα έργα, στα οποία δεν έχουν ολοκληρώσει και σε κάθε περίπτωση είναι ανεπαρκή για να αντιμετωπίσουν τον μεγάλο όγκο νερού που διέρχεται στην περιοχή. Είμαστε πάλι εδώ. Αυτό που κάνουμε σήμερα ήταν προγραμματισμένο από την 1η Ιουνίου που καταθέσαμε την αγωγή. Έπρεπε να καταθέσουμε συμπληρωματικά, δικαιολογητικά και προτάσεις. Ο στόχος είναι ο ίδιος, δεν έχει αλλάξει κάτι. Αυτές οι τρεις τρύπες που όλοι γνωρίζετε ότι γίνανε, φυσικά και δεν επαρκούν και το γνωρίζουν πια και οι ίδιοι. Διαφορετικά δεν θα ήταν αναγκασμένοι να βάλουν, να ενεργοποιήσουν το 112 με την πλημμύρα το Σεπτέμβριο με τον Ντάνιελ και τον Ελίας. Σε εκείνες τις πλημμύρες για 10 πόντους γλίτωσε το χωριό και με μεγάλες προσπάθειες, με μηχανήματα και ιδιωτών και της περιφέρειας που σηκώναν όλη τη νύχτα τα αναχώματα και να μην πλημμυρίσει. Εμείς θεωρούμε ότι αυτά τα τρία ανοίγματα είναι κοροϊδία, είναι εμπεγμός, προσπαθούν να μας εξαπατήσουν, το θεωρούμε απάτη. Και μάλιστα τις επόμενες μέρες, μέσα στην εβδομάδα αυτή, θα καταθέσουμε καταγγελία στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, γιατί δεν είναι μόνο εξαπάτηση ανθρώπων όπως εμείς και πολιτών, είναι και εξαπάτηση και απάτη οικονομικού μεγέθους και ενδιαφέροντος. Από τη στιγμή που σπαταληθήκανε χρήματα που είχαν δοθεί για αντιπλημμυρικά έργα, για να κάνουν αυτές τις τρύπες, ενώ θα μπορούσαν από τη στιγμή που αποφασίσαμε ότι εκεί είναι το πρόβλημα να κάνουν την καθαίρεση που εμείς ζητάμε, να φτιάξουν μια γέφυρα, έστω και αν κόστιζε κάτι παραπάνω και να έχει λυθεί το πρόβλημα. Ένα αυτό και δεύτερον, έχουμε μεγάλη απογοήτευση από την πολιτεία. Μετά την έκδοση των ασφαλιστικών έχουμε αποστείλει 4 αιτήσεις, καταγγελίες, με υπογραφές, μαζέψαμε εκατοντάδες υπογραφές, δεν καταδέχτηκε κανείς τους, ούτε υπουργός, ούτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες, να μας δώσει μια απάντηση. Τι ήταν αυτά τα αιτήματα? Το πρώτο αίτημα ήταν να μας δείξουν τη μελέτη πάνω στην οποία στηριχτήκανε και φτιάξαν αυτό το συγκεκριμένο αντιπλημμυρικό. Δηλαδή η μελέτη τους υπήρχε και τι έλεγε? Έλεγε ότι με τρεις τρύπες θα διοχετεύσουν εκατομμύρια κυβικά νερού που συσσωρεύονται στην περιοχή. Η δεύτερη ήταν που ζητάγαμε, έγινε τον Αύγουστο αυτή, τη συμμετοχή όπως μας είχαν τάξει ανώτερα στελέχη, υπουργοί, ότι θα συμμετέχουμε στο διάλογο, θα τους δώσουμε και εμείς τα φώτα μας, γιατί πραγματικά έχουμε μαζέψει μπόλικο υλικό και έχουμε γνώση το τι πρέπει να γίνει στην περιοχή. Μας αγνοήσαν και σε αυτό. Πήγαμε σε τρίτη καταγγελία εν όψη του κινδύνου να παραδώσουν αυτό το καταστροφικό έργο, τον κλάδο αυτό του ανισόπεδου κόμβου στην κυκλοφορία. Και αυτό θα ήταν πια τα φόπλακα και δεν θα υπήρχε καμιά ελπίδα στην περιοχή. Ακόμη δεν έχει παραδοθεί. Παρόλα αυτά δεν έχει εκδοθεί από το δημόσιο ειδική διαταγή που χρειάζεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία που προβλέπει όταν υπάρχει ελαττωματικό έργο το σταματάμε και δίνουμε διαταγή διόρθωσης. Δεν έχει γίνει ούτε αυτό. Ούτε καν έχουν κάνει κάτι για το πρόστιμο που έχει επιβληθεί από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας πάλι για το ίδιο έργο. Και τελευταία, τέταρτη προσπάθεια, στάλθηκε προσωπική επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών να μας δεχτεί και να μας απαντήσει σε όλα τα προηγούμενα. Δυστυχώς ούτε σε αυτό έχουμε καμία απάντηση. Ο αγώνας μας συνεχίζεται. Ελπίζουμε, το μόνο που μας δίνει κουράγιο είναι αυτή η συμμετοχή, ο κόσμος της Λαμίας που πια έχει συνειδητοποιήσει το μέγεθος του προβλήματος και ότι δεν αφορά ένα χωριό, αφορά όλη την πόλη μας και την περιοχή μας. Ευχαριστώ.